Αγαπητοί αδερφοί, σήμερα η Εκκλησία εορτάζει τη μνήμη των πατέρων της Ιταλικής Οικουμενικής Συνόδου και όρισε να ακούσουμε ένα Ευαγγέλιο το οποίο εξωτερικά φαίνεται σκληρό και δύσκολο. Όμως είναι όλη η ουσία του χριστιανισμού. Λέει ο Χριστός ότι όποιος αγαπάει η μητέρα ή η πατέρα ή αδερφού ή αδερφή ή και τέκνα παραπάνω από μένα δεν είναι άξιος. Δεν μου είναι άξιος. Και είναι σκληρό γιατί λέει εγώ δεν ήθελα να βάλω ειρήνη στον κόσμο, ήθελα να βάλω μάχαιρα. Αυτό μας θυμίζει την πρώτη από τις 10 εντολές που έδωσε ο Θεός στον Μωυσή. Είπε ο Θεός στον Μωυσή η πρώτη εντολή. Εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σου. Και ουκ έσοντες οι θεοί έτεροι πριν εμού. Εγώ είμαι ο Θεός σου και να μην έχεις άλλο Θεό έξω από μένα. Να μην φτιάξεις για τον εαυτό σου ομοίωμα και να το λατρεύεις δηλαδή. Τίποτα από την κτήση να μην λατρεύεις παρά μόνο εμένα. Γιατί έχουμε Θεός ζηλωτής. Αυτή είναι η εντολή και από αυτήν πηγάζουν όλες τις εντολές. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να το κάνουμε στη ζωή μας, αδελφοί, προκειμένου να χριστοποιήσουμε τη ζωή μας. Δηλαδή, θα πρέπει μέσα στην καρδιά μας να έχουμε πάρει μια ήρεμη απόφαση ότι ο Χριστός, ο Θεός είναι το μεγαλύτερο αγαθό για μας. Ότι ο Χριστός είναι η πρώτη αγάπη και οι άλλες αγάπες είναι δευτερεύουσες. Γιατί και αυτός ο κόσμος έχει αγάπες, αλλά δεν πρέπει να παρασυρθούμε από αυτό. Θα πρέπει να έχουμε ξεκάθαρο στο μυαλό μας ποια είναι η ιεράρχηση στις αξίες μας. Ότι πρώτα απ' όλα είναι ο Θεός και η αγάπη για τον Θεό είναι η κυρίαρχη αγάπη. Όλα τα άλλα έρχονται μετά από αυτό. Δηλαδή και τα παιδιά μας τα οποία σκοτωνόμαστε να τα μεγαλώσουμε, για τον Χριστό τα μεγαλώνουμε. Και είναι λάθος τα παιδιά μας να δουλεύουμε όλοι μας τη ζωή και να τους κάνουμε πρίκες και να τα εφοδιάζουμε στη ζωή τους να είναι πιο εύκολη από τη δική μας και να μην τους διδάσκουμε τον Χριστό. Βλέπεις, η προηγούμενη γενιά έστειλε τα παιδιά της στο πανεπιστήμιο και τα εφοδίασε με αρκετά εφόδια και οικονομικά και με πτυχία, αλλά δεν τους εδίδαξε το Χριστό και τα πανεπιστήμια επί δύο γενιές τουλάχιστον βγάζουν γενιές επιστημόνων που είναι άθεοι. Αν αγαπάς το παιδί σου, πρέπει να του δώσεις το άκρον εφετών, το πιο ανώτερο πράγμα που υπάρχει στον κόσμο, είναι η αγάπη στον Θεό. Οφείλεις να του διδάξεις τον Χριστό. Γιατί λέει ο Χριστός, τι θα κερδίσει ο άνθρωπος, αν κερδίσει όλη τον κόσμο και ζημιωθεί την ψυχή του. Άρα θα πρέπει πρώτα εμείς οι ίδιοι να το ξεκαθαρίσουμε αυτό και να παρακαλέσουμε τον Θεό να μας βοηθήσει σε αυτό, έτσι ώστε οι σιρήνες αυτού του κόσμου και οι αγάπες αυτού του κόσμου και οι πειρασμοί αυτού του κόσμου να μην μας κάνουν να αγαπήσουμε τον κόσμο πιο πολύ από τον Θεό, να μην αγαπούσουμε τα κτίσματα περισσότερο από τον κτίστη. Γιατί αυτό σημαίνει ότι είμαστε τυφλοί πνευματικά. Η αλήθεια είναι ότι ο άνθρωπος μετά την πτώση που συνέβη στους πρωτοπλάστους έπαψε να βλέπει καθαρά. Και έτσι ενώ αντί να είναι στραμμένος πάνω στο Θεό, γιατί άνθρωπος σημαίνει ανωθρόσκον, αυτός που είναι στραμμένος απάνω. Αυτό είναι άνθρωπος. Αντί λοιπόν να είναι στραμμένος στο Θεό, στρέφεται στον εαυτό του και αγαπάει τον εαυτό του υπερβολικά, στον εγωισμό του δηλαδή. Στρέφεται και αγαπάει καμιά φορά ή όλη η προσοχή του είναι στα κτίσματα, αγαπάει ένα πρόσωπο χάρη και όλος ο κόσμος είναι αυτό το πρόσωπο. Και επίσης υπάρχουν και άνθρωποι που είναι φυσιολάτες λόγω χάρη, λατρεύουν τη φύση. Θα πρέπει με κανένα τρόπο να μην αγαπήσουμε και λατρέψουμε τα κτίσματα παραπάνω από τον κτίστη. Αν αυτό το ξεκαθαρίσουμε μέσα στο μυαλό μας και στην καθημερινότητά μας και στη ζωή μας, τότε, αδελφοί, έχουμε πολλές πιθανότητες να επιτύχουμε τις επαγγελίες.
δηλαδή να κερδίσουμε την ψυχή μας. Βλέπεις προηγούμενες γενιές που ζήσανε πριν από εμάς και άνθρωποι με δυσκολία ξέρουν να γράφουν και να διαβάζουν και πιο πολύ βάζανε την υπογραφή τους με ένα σταυρό. Όταν χτύπαγε η καμπάνα της εκκλησίας για το Εσπερινό, σταματάγανε να δουλεύουν. Τα κλείνανε, μαζεύανε τα εργαλεία τους και πηγαίνουν στο σπίτι. Την Κυριακή όλο το χωριό ήταν στην εκκλησία. Φόρησε τα καλά του, έπαιρνε τα παιδάκια του και πήγε στην εκκλησία. Την Πεντηκοστή, λόγου χάρη, που είναι μια γενιά, μια ημέρα που κατεβαίνει το Άγιο Πνεύμα, πολλοί βοσκοί στα χωριά μας φέρνανε τα κοπάδια κοντά στην εκκλησία να ευλογηθούν και αυτά. Ξέρανε μέσα στην καρδιά τους εκείνη τη μέρα θα κατέβει το Άγιο Πνεύμα και φέρνανε τα κοπάδια κοντά για να ευλογηθούν και αυτά. Το βιός τους δηλαδή, ο Θεός, αφού θα κατέβει το Άγιο Πνεύμα, να ευλογήσει και το βιός μας, τον αγώνα μας, τον καθημερινό, αφού είμαστε ξωμάχοι και κοιτάμε αυτόν τον τρόπο να κερδίσουμε το ψωμί μας. Είχαν δηλαδή οι άνθρωποι εκείνοι ένα φόβο Θεού, αγαπούσαν τον Θεό παραπάνω από οτιδήποτε. Έβλεπε πως η γιαγιά μας σεβόταν τον παππού μας. Και ο παππούς τη γιαγιά μας. Έβλεπες δηλαδή ότι ο φόβος Θεού που ήταν μέσα τους, τους μεταμόρφωνε και δεν χρειάζεται να πάνε στο σχολείο, γιατί αυτοί είναι πολύ καλύτεροι, ήταν πολύ καλύτεροι από εμάς στην αγάπη για τον Θεό, στην ταπείνωση. Στην αγαθή καρδιά, γιατί εκεί κατοικεί ο Θεός, στην αγαθή καρδιά. Άρα, η πρώτη εντολή τα λέει όλα που έδωσε ο Θεός στο Μωυσή. Μετά είπε να μην μοιχεύσεις, να μην κλέψεις, να μην ψευδομαρτυρήσεις, να μην ζηλέψεις τον διπλανό σου, όλα αυτά, να μην φωνεύσεις. Η πρώτη εντολή που είναι από αυτή βιώνουν οι άλλες είναι «Εγώ είμαι ο Κύριος ο Θεός σου». Μάλιστα του είπε Θεός ζηλωτής. Και να μην έχεις θεούς έξω από εμένα, καμιά άλλη αγάπη έξω από εμένα. Όταν κατέβηκε ο Μωυσής από το όρος Σινά που πήρε τις εντολές, είχε φως το πρόσωπό του. Και έπρεπε να φορέσει κάτι, ήμπορες να τον δούνε, θα μπωνόντουσαν. Επειδή είδε τα οπίστια του Θεού. Και αυτό παραπέμπει και στο σημερινό Ευαγγέλιο, που είπε ο Χριστός στους μαθητές, είσαστε το φως του κόσμου. Γιατί ο Θεός είναι φως. Το λέμε στο Εξαποστηλάριο, στην Πεντηκοστή. Φως ο Πατήρ, φως ο Υιός, φως και το Άγιο Πνεύμα. Επειδή λοιπόν ο Μωυσής είχε φως και μπορούσε να τον δούνε, φορούσε κάτι πάνω στο κεφάλι, μια καλύπτρα για να μπορούν να μιλάνε μαζί του. Τον ρωτήσανε, είδες το Θεό, ναι. Πώς είναι ο Θεός, ζηλωτής. Τι θα πει ζηλωτής σε μοντέρνα ελληνικά, ζηλιάρης. Με έναν τρόπο θα το λέγαμε. Δηλαδή, δεν θέλει τίποτα άλλο να αγαπάς εκτός από αυτόν. Σου φαίνεται παραξενιά, όμως είναι η αλήθεια. Μην περιμένεις να πεθάνεις για να δεις μετά, δεν υπάρχει τίποτα άλλο εκτός από τον Θεό. Και αν σε αυτή τη ζωή δεν έχεις συμφιλειωθεί με τον Θεό, δεν τον έχεις αγαπήσει, τον Θεό δεν πρέπει να το φοβάται κανείς. Ούτε τον πλησιάζει από συμφέρον για να πάρει μία καρέκλα στον παράδεισο. Πάει κοντά στον Θεό επειδή τον αγαπάει. Και η σχέση με τον Θεό είναι σχέση αγαπητική και πηγάζει από μέσα μας, από την καρδιά μας. Και δεν μπορεί να τον ζήσουμε εάν δεν του πούμε. Σ' αγαπώ, Κύριε. Γιατί αυτό είναι η λειτουργία. Στη λειτουργία του λέμε πόσο τον αγαπούμε. Αυτό είναι η λατρεία. Αυτό είναι η προσευχή. Τι νομίζετε ότι κάνουν οι άγγελοι επάνω στον ουρανό? Λένε τρεις λέξεις μπροστά στο Θεό. Λένε Άγιος, Άγιος, Άγιος. Του λένε. Τίποτα άλλο χρειάζεται να πούνε. Ούτε λένε τίποτα άλλο. Αυτό είναι ο ύμνος των αγγέλων. Που το λέμε κι εμείς Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνατος. Το λέμε κι εμείς στη δηλαδή, λειτουργία. Οι άγγελοι λένε τρεις λέξεις. Άγιος, Άγιος, Άγιος. Θα πρέπει και εμείς, αδερφοί, την καρδιά μας να την προσανατολίσουμε έτσι ώστε αυτή την αγάπη και μόνη να έχουμε και από αυτή να πηγάζουν άλλες αγάπες. Και η μεταξύ μας αγάπη είναι εν Χριστώ αγάπη. Δεν μπορεί με κανένα τρόπο να αυτονομήσουμε τον εαυτό μας έξω από το Θεό. Είναι ανόητο και είναι μια προσπάθεια εγωιστική. Εύχομαι με τις ευχές του Σεβασμιωτάτου Δεσπότη μας και του Πατρός του Ποιμενάρχουσες εδώ, του Πατρός Σωτηρίου, αυτές οι αλήθειες να περάσουν μέσα στην καρδιά μας και να χρηστοποιήσουμε τη ζωή μας και να βάλουμε την πρώτη αγάπη μέσα στην καρδιά μας, που δεν είναι τίποτα άλλο από τον Κύριό μας Ιησού Χριστό. Αμήν.